στο έλεος τώρα. Τι γίνεται σε εκείνο το στρατόπεδο, Αλέξανδρε? Ξεκίνησε μια έντονη φημολογία από τις αρχές της εβδομάδας ότι η εκπομπή έλεος πάει προς να κοπεί. Τώρα, το ρεπορτάζ της έγκριτης συναδέλφου της Αφροδίτης Γραμμέλη μέσα στην εβδομάδα είπε ότι απλά το κανάλι έχει κρατήσει 4 επεισόδια, είναι ήδη γυρισμένα, τα οποία πρόκειται να παίξουν μελλοντικά και από εκεί και πέρα θα συνεχιστούν τα γυρίσματα για να δούμε πότε θα επιστρέψει η εκπομπή στους δέκτες μας. 8 επεισόδια, συγγνώμη, όχι 4. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι συντελεστές δεν έχουν ενημερωθεί ότι τα γυρίσματα θα συνεχιστούν, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στον αέρα η εκπομπή από φέτος, πόσο μάλλον για του χρόνου. Το έλεος είναι 2 φορές την εβδομάδα. Ήταν 2 φορές την εβδομάδα. Νομίζω ότι θα αρχίσει τώρα. Ξεκίνησε μία, Αλέξανδρο, όμως, αν θυμάμαι καλά. Ξεκίνησε Τρίτες μόνο, πήγε για Τρίτη και Τετάρτη. Αυτό είναι άσχετο. Ρωτάω για το πόσα επεισόδια τους χρειάζονται. Ναι, ξεκίνησε με 2. Αναλόγως γιατί αν είναι ένα τώρα επεισόδιο, βγάζουν 2 μήνες. Αν είναι 2, βγάζουν έναν. Εξού και η μείωση των επεισοδίων μέσα στη βδομάδα. Δηλαδή ήταν Τρίτη και Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αυτό τώρα λέει ο Δημήτρης. Ξεκίνησε ένα και πήγε 2. Ξεκίνησε Τρίτη και πήγε Τρίτη και Τετάρτη. Μπράβο, ξεκίνησε ένα και πήγε 2. Πάντως εμείς ευχόμαστε να συνεχιστεί, να ολοκληρώσει τη σεζόν, να έχουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους. Και τα νούμερα δεν είναι άσχημα να αυτό πούμε. Αυτό ήθελα να πω, ότι τα νούμερα είναι αξιοπρεπέστατα. Νομίζω πιο πολύ έχει να κάνει δηλαδή, απόφαση από τους ηθήνοντες του καναλιού, αν τελικά αυτό ισχύει. Για πρώτο κανάλι ισχύει. Δεν είναι. Είναι και άλλες εκπομπές όμως του πρώτου καναλιού που δεν έχουν τα αναμενόμενα νούμερα. Δεν είναι πρώτο κανάλι το Μέγκα. Εντάξει, δεν. Πρώτο δεύτερο. Νομίζω Αλφα είναι πρώτο κανάλι. Ωραία, πρώτο δεύτερο. Δηλαδή, για το έτσι πως πια διαμορφώνονται τα νούμερα στις ζώνες και στα προγράμματα, βλέπεις αν ένα πρόγραμμα είναι διψήφιο. Ναι. Δεν είναι τελευταίο, αυτά μετράνε πια. Δηλαδή δεν υπάρχουν τα 30 ή τα 40. Τα ζυγίζει όλα, ναι, εντάξει, τα ζυγίζει όλα. Τι έχει απέναντι, σε ποιο καναλί είσαι. Αυτό. Ναι, τα νούμερα όμως. Μέσον όρο του καναλιού το γενικό. Ναι, δεν προμηνύουν εννοώ κόψιμο εκπομπή, αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν έχουν κοπεί άλλες εκπομπές, είναι χειρότερο. Εντάξει, να βγει σε ζώνη, αν μη τι άλλο. Ναι, για τον χρόνο είναι οκ. Αλλά να βγει σε ζώνη για τους ανθρώπους που δουλεύουν και γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή η διακοπή μιας εκπομπής ποτέ δεν είναι μια καλή είδηση και αφορά ανθρώπους, λέμε εκπομπή, αλλά πίσω είναι άνθρωποι, είναι οικογένειες. Μακάρι να ολοκληρωθεί η σεζόν για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί,